Μια τεράστια επιχείρηση έχει στηθεί για την εκένωση της περιοχής όπου εντοπίστηκε η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου την Κυριακή. Η εκένωση είναι υποχρεωτική για όλους, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την παρουσίαση του σχεδίου της όλης επιχείρησης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει σχέδιο. Και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που θα εφαρμοστεί εκείνη τη μέρα. Θέλω να συστήσω σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατοικούν στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στους δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης, Ευόσμου, Κορδελιού και Δέλτα, να ενημερωθούν τις επόμενες μέρες από το τηλεφωνικό μας κέντρο και από το site της Περιφέρειας για να ξέρουν αν ανήκουν στη ζώνη απομάκρυνσης ή όχι. Ετοιμότητα δηλώνουν οι δήμαρχοι της περιοχής και για το λόγο αυτό έγινε θυροκόλληση στις πολυκατοικίες με ενημερωτικές λεπτομέρειες για το πού μπορούν να πάνε οι κάτοικοι, όπως σχολεία και γυμναστήρια. Επίσης, μπορούν να ρωτούν εάν ανήκουν στην ζώνη εκένωσης και να ρωτούν πώς θα μετακινηθούν οι ευπαθείς ομάδες όπως αμαία ή ηλικιωμένοι. Όλοι οι πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που κατοικούν μόνον στο Δενδροπόταμο και μόνον στην οδό Γλινού και στα ζυγά νούμερα της οδού Καζαντζάκη και στις συγκεκριμένες οικοδομές μόνον στη Μενεμένη που έχουμε βάλει χαρτιά, πρέπει να μετακινηθούν την Κυριακή από τις 7 η ώρα το πρωί έως τις 10, προκειμένου να γίνει η απενεργοποίηση της βόμβας που βρέθηκε στην περιοχή του Κορδελιού. Ρωτάνε συνέχεια να λύσουν διάφορες απορίες που έχουν. Γι' αυτό γίνεται και η σημερινή σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια, προκειμένου να διευκρινίσουμε ό,τι έχει μείνει αναπάντητο. Οι γραμμές του Δήμου μας έχουν πάρει φωτιά. Είναι 10 τηλεφωνικές γραμμές με 40 υπαλλήλους, γιατί δεν είναι εδώ να απαντάει συνέχεια ο ίδιος. Με απίστευτες απορίες. Μια από τις κυριότερες απορίες είναι αν δεν φύγω, τι θα γίνει. Εμείς λέμε ότι η εκένωση της περιοχής είναι υποχρεωτική. Σε πλήρη ετοιμότητα θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που θα τεθεί σε γενική εφημερία, και το νοσοκομείο Άγιος Παύλος, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εάν χρειαστεί. Το ΕΚΕΠΗ σε σύσκεψη με τους δύο υπεάρχες, της Τρίτης και Τέταρτης ΥΠΕ, πήρε μια σειρά μέτρων, βασιζόμενη στα σχέδια τα οποία έχουμε για οποιαδήποτε κρίση συμβαίνει στην πόλη. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να θέσουμε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είναι στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε γενική εφημερία που ήδη ήταν, και βάλαμε και το νοσοκομείο Άγιος Παύλος ανατολικά για να βοηθήσει και εκείνο. Στην περιοχή της ζώνης θα περιφρουρούν 1.000 αστυνομικοί, ενώ οι δημότες μπορούν να μετακινηθούν και με λεωφορεία που θα διαθέσει ο ΟΑΣΤ. Ενημέρωση μπορούν να πάρουν και στο τηλεφωνικό κέντρο 2311 805 300 και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας.